Ναι, αρχίζει η βραδινή προβολή μας. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα παρακολουθήσει το ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Ευάγγελου Αβέροφ, από τη Θεσσαλονίκη. Μετά θα παρακολουθήσετε το πρόγραμμα «Συντροφιά με την Τώρα Γιαννακοπούλου». Η Γιαννακοπούλου, γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια, θα ερμηνεύσει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και παλιά λαϊκά τραγούδια. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Μιχάλης Μούζας. Και στη συνέχεια η ταινία του Σαββατόβραδου είναι «Το σκοτωμένο περιστέρι στην οδό Μπετόβεν». Πρόκειται για ένα θρίλερ που γύρισε στην Ευρώπη ο Αμερικανός σκηνοθέτης Σάμουελ Φούλερ με γερμανικά κεφάλαια το 1973. Το θέμα σχεδόν κλασικό. Ένας ιδιωτικός detective από τη Νέα Υόρκη βρίσκεται δολοφονημένος στον δρόμο της Βόνης. Ο δρόμος αυτός είναι η οδός Μπετόβεν. Ένας φίλος και συνεργάτης του detective αναλαμβάνει να ρίξει φως στην υπόθεση. Στις 12 η ταινία του Σαββατόβραδου θα διακοπεί για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχιστεί αμέσως μετά.